Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Academy News. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά μου παιδιά? Επιτέλους, μετά από καιρό, στα Bar Academy News έχουμε μία κυρία. Όχι από τα μπουζούκια. Έτσι ακούστηκε. Είναι χρόνια πάνω στον κλάδο των bars, γράφει, κρίνει και πάνω απ' όλα απολαμβάνει όλη την ομορφιά του κλάδου. Χρυσούλα Κυριακόπουλου. Γεια σας και από μένα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που είμαι δίπλα σας. Εμείς δεν ξέρουμε πόσο χαίρεστε, που δεν ξέρετε μάλλον πόσο χαιρόμαστε, που είστε επιτέλους εδώ, βρήκατε χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι πιο πολύ από εσάς, Μιχάλη. Αλλά ας πάμε να δούμε τα θέματα για αυτήν την εβδομάδα. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και βέβαια το θυμάμαι και πώς να το ξεχάσεις άλλωστε, γιατί είναι το Nika Perfect. Sir, Beefeater. Mix London 7. Ναι, από Bar Academy. Επόμενο θέμα. Το θυμάμαι και αυτό. Havana Grand Prix. Και ένα άλλο που δεν είναι διαγωνισμός και είναι Downtown Locals by Sport. Κύριε Κυριακοπούλου, νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για εσάς. Μάλιστα, τι να πούμε, δεν ξέρω. Θα ξεκινήσω εγώ. Ξεκινήστε, μ' αρέσει, θα σας ακούσω. Η ιστορία πάει 10 χρόνια πίσω, που αν θυμάστε. Πολύ μικρή ήμουνα τότε. Και εγώ πάρα πολύ. Και εγώ σχεδόν έφυγα. Στα Fridays είχατε έρθει, σας είχα κάνει εγώ προσωπικά μια παρουσίαση κοκτέιλ. Είχατε γράψει πάρα πολύ καλά λόγια μετά. Και μετά από 10 χρόνια τώρα σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Δεν θέλω να σας τα χαλάσω αυτό, αλλά ήμουν πολύ ευγενική. Ας το προσπεράσουμε τότε αυτό. Ας το και ας πάμε στο Morning Cup. Καλύτερη συνάντηση ήταν αυτή. Καλύτερη. Θα την ακούσετε γιατί. Ναι, ναι, ναι. Καλύτερη. Μετέφερα τα εργαλεία μου για να μπω, κάποιο με σπρώχνει και φεύγει ένα σέκερ και πέφτει έτσι τσου, καρφί δίπλα από την κυρία Κυριακοπούλου. Δεν τη σκότωσα. Ήταν κριτής μου. Ήταν η πιο. Μετά από αυτή η πιο shaking παρουσίαση που είχα κάνει ποτέ. Εγώ είχα πει κόψτε τον. Κόψτε τον. Και αφού θυμόμαστε όλα. Θυμόμαστε αυτά, πολλά πράγματα που καταλαβαίνετε. Και τώρα τη βλέπει στην Bar Academy News, αλλά πριν από αυτά. Πείτε μας τι κάνετε τώρα, μιλήστε μας για το τι γίνεται τώρα στη ζωή σας. Αχ, τώρα στη ζωή μου. Κοιτάξτε, κύριε Μιχάλη μας, τρέχουμε πάρα πολύ. Γιατί έχουμε τα Bar Awards με το Αθηνόραμα. Και έχουμε εξελίξει στα Bar Awards, γιατί την πρώτη χρονιά έγιναν μόνο στην Αθήνα. Τη δεύτερη χρονιά προστέθηκε φτού. Η Θεσσαλονίκη. Και τώρα πάμε στην τρίτη χρονιά που έχουμε τη μεγαλύτερη εξέλιξη, γιατί γίνονται πανελλαδικά. Πάμε παντού. Άρα καταλαβαίνετε, τρέχω λίγο. Βάλτε και τους χρυσούς που κι αυτά είναι πανελλαδικά. Άρα καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μια περίοδο δοκιμών. Εστιατόρια, μπαρ, φαγητό, κοκτέιλ. Δύσκολα πράγματα. Νομίζω ότι μόλις έβγαλα είδηση για τα Bar Awards. Βγάλατε, ναι. Είναι πανελλαδικά πλέον. Λοιπόν, πρώτο θέμα για αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε ένα τρομερό νέο από τον Nika Perfect Serve στο παγκόσμιο διαγωνισμό. Ο μεγάλος νικητής είναι ο Ιάκωβος Κωνσταντάς. Μπράβο! Μπράβο, Ιάκωβε! Συγγνώμη. Μπράβο, Ιάκωβε! Και να πούμε ότι το ζήσαμε αυτό. Πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη που κέρδισε, εμείς ζήσαμε το πριν. Όχι μόνο το ζήσαμε, η κυρία Κυριακοπούλου ευθύνεται που κέρδισε στην Ελλάδα και πήγε και κέρδισε και έξω ο κύριος Κωνσταντάς. Δεν ήμουν μόνη μου. Ήμασταν αρκετοί ύποπτοι μαζί που βοηθήσαμε τέλος πάντων. Ας δώσουμε ένα εύσημο και στον κύριο Αλέξανδρο Σουμπάτη που ήταν και αυτό, στον κύριο Παρασκευούδη, ήταν και αυτό στην Επιτροπή. Ναι, τελικά, όπως λένε, όλα για καλό. Όλα για καλό. Και εμείς εδώ στο News θα πάμε πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Εννοείται. Οπότε ας αφήσουμε την παγκόσμια νίκη που αποδεικνύει για άλλη μια φορά το επίπεδο του bartending του ελληνικού στο εξωτερικό. Τίποτα τυχαία, δεν θα σταματάω ποτέ να το λέω. Και στο δεύτερο θέμα, συναντηθήκαμε και εκεί. Και βγάλαμε και selfie. Και βγάλαμε και πάρα πολύ ωραία selfie. Ήταν ροζ. Εντάξει. Να το πούμε, αλλά ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Και δεν είναι άλλο φυσικά από το Beefeater Mix London 7, τον τελικό. Ναι, που είχε ωραίο ρυθμό, ωραίο μέρο και είχε και έναν πολύ καλό νικητή. Αλέξανδρος Δοντάς από Bar 4. Βεβαίως, ο Αλέξανδρος είναι αυτός ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει στις 34 χώρες στον παγκόσμιο τελικό στο Λονδίνο, αγαπητή μου. Και ωραία. Με το κοκτέιλ του In Honor που το δοκιμάσαμε και μας άρεσε. Συμφωνείτε? Και μ' άρεσε και το όνομα πάρα πολύ. Και η γεύση και το όνομα. Και όνομα και όλα και μπράβο και Αλέξανδρε συγχαρητήρια και ισανότερα και νικητής. Και πάμε στο επόμενο θέμα για αυτή την εβδομάδα που θα το αναλάβω εγώ. Το παραδίδω εξ ολοκλήρου. Λοιπόν, η κάμερα σε μένα παρακαλώ. Αγαπημένε bartender καταναλωτή, θες πιο φθηνά σεμινάρια από την Bar Academy? Μη στενοχωριέσαι και προπάντων μην απελπίζεσαι. Έρχονται οι εορταστικές εκτός από την Bar Academy. Νέα χρόνια λοιπόν και νέοι στόχοι, γίνε καλύτερος επαγγελματίας με έκπτωση μείον 20% σε όλα τα σεμινάρια. Η έναρξη από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι 5 Ιανουαρίου 2018. Προαγοράστε το σεμινάριο της αδυσκίας σας μέσα σε αυτές τις ημερομηνίες και παρακολουθήστε το όποτε σας βολεύει μέσα στο ακαδημαϊκό έτος. Τέλειο! Μα παρακάντε μη. Μήπως να γραφτώ κι εγώ. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Ωραία, για να το δω. Ωραία. Έχω σημειώσει τις ημερομηνίες, θα δω. Και έχω προχωρήσει, έχω κάνει scroll στο επόμενο θέμα αυτής της εβδομάδας που δεν είναι άλλο από το τι επιστρέφει. Είδα τι επιστρέφει. Yeah. Έκλεψα και εγώ τις σημειώσεις σου. Οπότε άσε με να πω ότι επιστρέφει το Havana Grand Prix για το 2018. Σωστά, επιστρέφει. Έκλεψα όντως, το είδα και είδα και άλλα πράγματα. Τι άλλο είδες? Είδα ότι οι bartenders μέχρι τις 15 Ιανουαρίου πρέπει να μπουν στο site, να διαβάσουν τους όρους και να στείλουν τα δικά τους κοκτέιλ.
Μπαρτέντερς, ακούσατε, και 20 με 25 Ιανουάριου γίνονται οι ημιτελικοί σε όλη την Ελλάδα και 22 Φεβρουαρίου 2018 θα γίνει ο μεγάλος τελικός. Θα είμαστε εκεί να το δούμε πάλι. Κλασικά θα βρεθούμε και εκεί. Θα βγάλουμε selfie και εκεί. Θα βγάλουμε selfie και εκεί. Θα είμαστε εκεί λοιπόν. Είναι το, ας το πω, το αναγκαίο κακό, καλόπιστα. Καλόπιστα. Μπείτε λοιπόν στο site του Havana Grand Prix, βρείτε το link από κάτω, πάντα. Ενημερωθείτε και θα τα ξαναπούμε για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Επίσης δεν ξεχνάμε, Southern Stories 2 διαγωνισμός, ναι. Ο οποίος έχει έπαθλο τη Νέα Ορλεάνη. Και να σου πω κάτι, Μιχάλη. Ναι. Υπάρχει και άλλος διαγωνισμός. Ας το καλό. Ναι, υπάρχει. Φτιάξε κάτι. Φτιάξε κάτι. Από το κάτι, Σαρκ. Ναι, Μιχάλη, φτιάξε κάτι. Θα φτιάξουμε όλοι ωραία. Κάτι. Και ωραία το λέμε για όλα αυτά. Πάμε στο τελευταίο θέμα για αυτήν την εβδομάδα, το οποίο όμως δεν θα είναι διαγωνισμός και σε αφήνω να το πεις εσύ. Ανατροπή, στο τέλος. Ναι, πριν ναι. Το παραπέντε. Λοιπόν, δεν είναι διαγωνισμός, είναι κάτι άλλο πάρα πολύ καλύτερο. Μας πάει στο spoil, στο Γιώργο Καβακλή. Αγαπάμε. Αγαπάμε. Και την πάρα πολύ καλή του ομάδα. Λοιπόν, εκεί από τις 21, από τις 10 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα παρελάσουν μερικά από τα καλύτερα μπαρ της Αθήνας, θα φιλοξενηθούν στην μπάρα του Spoil και οι guest bartenders θα κάνουν φοβερά κοκτέιλ για να πάμε να πιούμε, να περάσουμε καλά, εγώ, εσύ, όλοι. Θα το πούμε και εκεί. Θα τα πούμε και εκεί και εκεί. Και εκεί και selfie. Δεν τρεπόμαστε καθόλου. Έχουμε πολλές μέρες, από τις 10 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Πάμε στο τελευταίο θέμα για αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε κι άλλο. Βεβαίως, δεν είναι ακριβώς θέμα. Okay. Είναι η ενότητα της εβδομάδας που είναι το video of the week. Το video της εβδομάδας. Δεν ήμουν ενημερωμένη γι' αυτό. Δεν βλέπεις τα Bar Academy News, μάλλον. Όχι, τα βλέπω, τα βλέπω, αλλά στο συμφωνητικό μου δεν ξέρω, νόμιζα. Τα βλέπω πάρα πολύ, θα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε, κύριε Τιλίκο. Ναι, ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα. Πρέπει να καταλάβετε ότι έχετε έρθει στην φιλόξενη συγγνώμη. Πρέπει να πάμε στα βίντεο λοιπόν του Ια Μπιουρέλ, όπου μας δείχνουν ακριβώς πώς δεν πρέπει να συμπεριφέρεσαι σε ένα κριτή. Πάρα πολύ ξεκαρδιστικά, πάρε το χρόνο. Εσείς θα πρέπει να τα διαβάσετε αυτά πριν με συναντήσετε σαν κριτή. Δεν τα έχει βγάλει ακόμα. Θα πρέπει να σας πει ότι δεν του πετάμε shaker, δεν κάνουμε ας πούμε τέτοια πράγματα. Θα σας είχε βοηθήσει πολύ. Άλλο ένα Bar Academy News περνάει στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Δεν ξέρω για εσά. Δεν θέλω να φύγω. Εγώ πέρασα τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ δεν ξέρω, θα σα πω πώ πέρασα όταν το δω. Θα γράφει σχόλιο στο Facebook. Ναι. Ναι. Νομίζω τότε. Και μετά από όλα αυτά τα ωραία. Είδατε τα ωραία. Κάντε subscribe στο κανάλι μα. Μπείτε και στο Αθηνόραμα. Διαβάζετε και την κυρία Τιλιακή. Μου σα παρακαλώ. Αν επιτρεπτό. Και μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο Bar Academy News. Α, είστε το τελευταίο Bar Academy News χρονιά. Αλήθεια, καλή χρονιά. Θα έχουμε και ένα εορταστικό μετά. Και μέχρι το επόμενο Bar Academy News. Γεια σας. Τσάω. Shining in the sky.